Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και σε εύχομαι και καλό τριήμερο που είναι μπροστά μας. Ζεστό, ας το μπορέσουμε λίγο να το απολαύσουμε, όσοι μπορούν βέβαια, γιατί δεν μπορούν όλοι. Πιστεύω ότι όπως θα πρέπει να κάνει κάθε πολίτης, έτσι εγώ κάθισα και διάβασα πολύ προσεκτικά τα απόθεν έσχες των πολιτικών, των βουλευτών και γενικά των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων κτλ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος. Ακίνητα. Πολλοί επενδύουν στα ακίνητα. 30, 40, 50 διαμερίσματα. Τεράστια περιουσία. Καταθέσεις. Καταθέσεις όχι μόνο σε ελληνικές τράπεζες, αλλά σε ξένες τράπεζες, ειδικά σε γερμανικές τράπεζες. Μεγάλα ποσά. Υπάρχουν και δάνεια που έχουν πάρει από τις τράπεζες. Δεν ξέρω, εξυπηρετούνται αυτά τα δάνεια. Με πολλά δάνεια. Πώς τα πήραν, δεν ξέρω τι γίνεται. Επίσης, δεν είναι όλοι πλούσιοι. Είναι κάποιοι που ζουν μόνο με την βουλευτική αποζημίωση. Αλλά η βουλευτική αποζημίωση δεν είναι ευκαταφρόνητη. Περίπου 7 με 9.000 το μήνα παίρνει ο κάθε βουλευτής. Δεν πεινάει δηλαδή. Ακόμα και αυτοί που ζουν μόνο με την βουλευτική αποζημίωση. Τεράστια τα ποσά, τεράστια τα πλούτη που έχουν κάποιοι συσσωρεύσει. Και μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι από αυτούς που διαθέτουν πολλά ακίνητα, καταθέσεις, δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Δηλαδή, δεν έχουν δουλέψει. Είναι βουλευτές, μια ζωή. Ευρωβουλευτές, υπουργοί, μια ζωή αυτοί οι ίδιοι. Όταν δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν μεροκάματο. Να ξυπνήσεις το πρωί, να πας, να χτυπήσεις κάρτα και να δουλέψεις. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Πώς λοιπόν θα καταλάβουν αυτοί το μεροκαματιάρι, το χαμηλόμισθο, αυτό που παίρνει 700, πόσο είναι τώρα ο βασικός μισθός, 700 ευρώ, 700 ευρώ, μεικτά νομίζω, ο βασικός μισθός. Δεν καταλαβαίνουν και πολύ, νομίζω. Τέλος πάντων, να είναι καλά οι άνθρωποι, να χαίρονται τα πλούτη τους. Και προσωπικά εύχομαι και ελπίζω να τα έχουν αποκτήσει με νόμιμο τρόπο. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κάποια κάκια ντρέχεια ή είμαι ύποπτος, αλλά ενώ αναφέρουν αναλυτικά, και αυτό παίζεται το αναλυτικά, την περιουσιακή τους κατάσταση, λείπει το πώς τα απέκτησαν αυτά. Πώς έχεις, ρε φίλε, 30 διαμερίσματα. Και εγώ μένω σε νίκη, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είναι καλά, είπαμε, οι άνθρωποι τα χαίρονται με την προϋπόθεση ότι είναι νομίμως αποκτημένα. Το δεύτερο θέμα που θέλω να δω είναι να δούμε μαζί, είναι αυτό που σχετίζεται με την ακρίβεια. Υπάρχει ένα ανεξέλεκτο κύμα ακρίβειας. Μπορεί να το διαπιστώσει οποιοδήποτε. Αν πάει στο σούπερ μάρκετ, θα καταλάβει. Υπάρχει αύξηση των τιμών στη ΔΕΗ, στην ενέργεια δηλαδή, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο. Κάνει προσπάθειες η κυβέρνηση κάπως να ανακουφίσει τους οικονομικά ασθενέστερους. Καλοδεχούμενες αυτές τις προσπάθειες, σε κάθε περίπτωση το συζητάμε. Αλλά, προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Έχουμε αύξηση σημαντική των τιμών πρώτης ανάγκης, των κινητών πρώτης ανάγκης. Διατροφή δηλαδή. Αύξηση του ρεύματος, αύξηση της βενζίνης. Οι μισθοί, και μιλάω για την τους μισθοσυντήρητες βασικά, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, δεν έχει αυξηθεί ανάλογα. Έχουμε και ένα πληθωρισμό που καλπάζει πάνω από 10%. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί που είναι πάρα πολλοί, να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια που έχουν πάρει ή να μην μπορούν να πληρώσουν τους φόρους στην εφορία. Για τις ρυθμίσεις λοιπόν του 21, αλλά έχουν κάνει κάποιες ρυθμίσεις του 21, αλλά μπαίνει το δίλημα
να πάρω φαγητό για την οικογένεια ή να πληρώσω την εφορία. Και προτιμάει ο άλλος να ταΐσει την οικογένεια και να μην πληρώσει την εφορία. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσεις. Τι γίνεται όμως έτσι? Τα δάνεια προς την εφορία, οι οφειλές προς την εφορία μένουν χωρίς να έχουν εκπληρωθεί το 21, η ρύθμιση δηλαδή που γίνει. Τώρα έρχονται καινούρια, τα οποία επίσης θα πάνε πίσω, γιατί δεν μπορεί αντικειμενικά. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μια νέα γενιά χρεών προς την εφορία, μια νέα γενιά που δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια στις τράπεζες. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αυτά, ποιος τα λέει, τα λέω εγώ, είναι τα επίσημα στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εξόδων, που έδωσε τη δημοσιότητα και έδωσε φοβερά στοιχεία ότι το κύμα ακρίβειας, που είναι ανεξάλεκτο λέει, και ο πληθωρισμός ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών και δεν μπορούν οι πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που έχουν απέναντι στην εφορία, απέναντι στις τράπεζες. Ένα θέμα επικαιρότητας τώρα που απασχολεί, βασικά απασχολεί, προσέξτε, είναι οι εκλογές, οι πρόορες εκλογές ημί. Ποιος απασχολεί αυτό το θέμα? Τα ΜΜΕ, τους υποψήφιους, τους νυν βουλευτές ή τους υποψήφιους βουλευτές. Δεν νομίζω ότι απασχολεί και τόσο πολύ τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Γιατί να τους απασχολεί? Γιατί να τους απασχολεί πότε θα γίνουν εκλογές? Τι δηλαδή έχουν να φοβηθούν ή ποιες είναι οι θεαματικές αλλαγές που ελπίζουν ότι θα υπάρξουν? Εκλογές, πότε θα γίνουν? Εδώ, εγώ, να το πω, συμμερίζομαι απολύτως αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Υπό την εξής έννοια, προσέξτε, λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Ο ίδιος όμως λέει, εάν και εφόσον, εντάξει, επιμείνει η αντιπολίτευση να πολιτικοποιεί κτλ., υπάρξει μεγάλο θέμα. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές, αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχει. Για να κάνει για να προκηρύξει ο Πρωθυπουργός εκλογές, πρέπει να έχει, αν όχι τη βεβαιότητα, αλλά τις περισσότερες πιθανότητες να τις κερδίσει τις εκλογές. Γι' αυτό θα τις κάνει τις εκλογές. Κανένας Πρωθυπουργός δεν κάνει εκλογές για να χάσει. Εκτός εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Έχει συμβεί στο παρελθόν αυτό? Να κάνει Πρωθυπουργός εκλογές για να τις κάσει? Βεβαίως. Έχει συμβεί, και να μην τα θυμόμαστε τώρα, έτσι, λοιπόν. Έχει συμβεί, δυστυχώς. Τώρα, κάποιοι δίνουν ημερομηνία εκλογών τον Οκτώβρη, κάποιοι την Άνοιξη. Όπως και να έχει όμως, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, όπως και να έχει. Αυτές οι εκλογές όμως, προσέξτε, έχουν την εξής, το εξής χαρακτηριστικό. Θα είναι διπλές εκλογές. Οι εκλογές που θα γίνουν, οι πρώτες εκλογές, θα είναι με απλή αναλογική. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν πρόκειται κάποιο κόμμα να αποκτήσει αυτοδυναμία στη Βουλή. Υπάρχει περίπτωση συνεργασίας δύο-τριών κομμάτων. Υπάρχει. Δεν το αποκλείω. Τώρα, αν θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, θα το δούμε. Θα δούμε ποια είναι τα άλλα μικρότερα κόμματα που θα είναι στη Βουλή. Θα είναι ο κ. Μαρουφάκης στη Βουλή, θα είναι ο κ. Βελόπουλος. Θα το δούμε. Θα είναι κάποιο άλλο κόμμα που δημιουργείται, τώρα δημιουργούνται πάρα πολλά κόμματα, έτσι. Θα το δούμε γι' αυτό. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει δυνατότητα του μεγάλου συνασπισμού, δηλαδή μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ? Προσωπικά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω γιατί δεν υπάρχει την κουλτούρα, την πολιτική κουλτούρα, αυτή η συνεργασία των δύο μεγάλων κομμάτων.
αν και δεν το αποκλείω, διότι στο παρελθόν έχουμε τη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά. Μάλιστα, στην αρχή ήταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Δημάρ, του κύριου Κουβέλη. Και παλαιότερα, βέβαια, ήταν η οικουμενική που λέγανε, κακώς τη λέγανε η οικουμενική, του τραπεζίτη του Λουκά Παπαδήμου, όπου μετήχαν όλα τα κόμματα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν έδρεψε δάφνας αυτή η κυβέρνηση Παπαδήμου, νομίζω όχι. Ποιο είναι λοιπόν το επιπλέον χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών? Πάμε πρώτες εκλογές, δεν θα βγει αυτό, να μία πάμε για δεύτερες εκλογές. Θα στηθούν για δεύτερη φορά κάλπες. Στη δεύτερη φορά που θα στηθούν οι κάλπες όμως, οι εκλογές θα γίνουν με ενισχυμένη αναλογική. Αλλά, προσέξτε όμως, θα γίνουν με λίστα. Δηλαδή, η σειρά που θα φέρει στις πρώτες εκλογές, αυτές θα επηρεάσουν την εκλογή στις δεύτερες κάλπες. Άρα λοιπόν οι βουλευτές θα τα δώσουν όλα για να εκλεγούν την πρώτη φορά, που είναι μια απλή αναλογική, και τη δεύτερη φορά που θα εκλεγούν με λίστα, θα είναι λίγο λιγότερο, έτσι, θα είναι πιο χαλαρή, ας το πούμε έτσι. Αλλά εκεί παίζουν άλλα παιχνίδια πολιτικά πια. Γιατί μπορεί, τη δεύτερη φορά, μπορεί κάποιο κόμμα να προσεγγίσει την αυτοδυναμία και να τη χάσει για ελάχιστες ψήφους την αυτοδυναμία. Οπότε θα είναι πιο σοβαρό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε ένα θρίλερ εκλογικών αναμετρήσεων. Εγώ προσωπικά θα αποκλείω και τρίτη εκλογική αναμέτρηση, μέσα στον ίδιο χρόνο δηλαδή. Έτσι, ότι το αποκλείω αυτό. Τι όμως προβληματίζει, πρέπει να μας προβληματίζει, είναι ότι η κατάσταση στην οικονομία είναι πάρα πολύ άσχημη. Οι εξελίξεις είναι δραματικές. Οι διεθνοπολιτικές εξελίξεις είναι δραματικές. Αναφέρομαι στον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά, στο Κυπριακό. Γενικότερα μια αναταραχή υπάρχει. Αναφέρομαι στις κυρώσεις και επιπτώσεις από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ειδικά στο φυσικό αέριο. Εάν κλείσουν οι στρόφιγγες του φυσικού αερίου προς την Γερμανία, η Γερμανία θα έχει πρόβλημα. Η Γερμανία σε αυτή την περίπτωση θα ενδεχομένως θα πιέσει για αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, κάτι που θα δημιουργήσει πολλά και σοβαρά εσωτερικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στις σχέσεις Γερμανίας με ΗΠΑ. Άρα μιλάμε για μια δύση η οποία για λόγους ενεργειακούς δεν φαίνεται να τα βρίσκει εύκολα. Είναι και ο Ορμπάν από την άλλη πλευρά. Γενικά είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα, αναταραχής όλη η περιοχή, με το επιπλέον επιβαρυντικό ότι από τις γαλλικές εκλογές προκύπτει και μια, θα έλεγα, πολιτική αστάθεια στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Και το λέω αυτό διότι οι βουλευτικές εκλογές στην Γαλλία ανέδειξαν σε ισχυρή δύναμη την ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν, η οποία, να πούμε και τα πράγματα έτσι όπως είναι, έχει απομακρυνθεί από τις φιλοναζιστικές αρχές του πατέρα της, του Ζαν Μαρί Λεπέν. Η κυρία Λεπέν τώρα είναι πιο μετριοπαθής, θα έλεγα. Έχει αλλάξει πάρα πολλά θέματα. Δεν φοβίζει το κόμμα της. Έχει μπει σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Έχει αυξηθεί επίσης πάρα πολύ το ποσοστό της αριστεράς του Μελανσόν. Έκανε την έκπληξη ο Μελανσόν. Έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί το ιστορικό Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας. Έχει εξαφανιστεί το Σοσιαλιστικό Κόμμα Γαλλίας που ανέδειξε πρόεδρος, του Φρανσουά Μιτεράν.
Έχουμε τεκτονικές αλλαγές δηλαδή σε πολιτικά επίπεδα και διαβάζω κάποιες εκτιμήσεις αναλυτών για το τι συνέβη στις γαλλικές εκλογές. Και εκείνο το οποίο αναδεικνύουν αυτοί οι αναλυτές είναι το εξής, ότι η τήθη ο Μελανών στις βουλευτικές εκλογές, ουσιαστικά η τήθη στις βουλευτικές εκλογές, παρότι στις προεδρικές κατήγαγε θρίαμβο, εντάξει, πήρε ένα ποσοστό που του επιτρέπει να έχει μια άνετη προεδρική θητεία, αλλά και βουλευτικά πάτωσε. Και λέμε το εξής, ότι λένε μάλλον, πού οφείλεται. Οφείλεται στην αποχή και από πού προήλθε η αποχή, από τη δυσαρέσκεια μεγάλης μερίδας Γάλλων πολιτών, οι οποίοι θεώρησαν και θεωρούν ακόμα ότι βρίσκονται εκτός συστήματος, ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτό, για αυτούς. Πρώτο λοιπόν ήταν θέμα η αλαζονία που επέδειξε ο Μακρόν ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι ο Μανουέλ Μακρόν ήταν ένας τραπεζικός υπάλληλος, έτσι, που ξαφνικά έλεξε κόμμα, βγήκε, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, σάρωσε τους πάντες και τα πάντα κτλ. Μπράβο. Τον στήριξαν οι πάντες όμως και τα πάντα. Ωραία. Άρα λοιπόν το ένα ήταν, είναι αλαζονία του Μακρόν. Φέρθηκε αλαζονικά. Και δεύτερον, με τις αποφάσεις του δημιούργησε έντονη δυσαρέσκεια. Εντονότατη δυσαρέσκεια, ειδικά στους οικονομικά αδύναμους και κοινωνικά, θα έλεγα, που παίζουν στα όρια του περιθωρίου. Τι συνέβη. Θυμίζω τα κίτρινα γυλαίκα, τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Θυμίζω ότι επί Μακρόν είχαμε απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Επί Μακρόν έγιναν σοβαρές περικοπές επιδομάτων για τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Και επίσης επί Μακρόν έχουμε μείωση, σημαντική μείωση της φορολογίας των μεγάλων εισοδημάτων. Δηλαδή η γαλλική οικονομική ελίτ, θα έλεγα, ευνοήθηκε πάρα πολύ από τις πολιτικές του Μακρόν. Άρα σου λένε οι άλλοι, οι αδικημένοι, που έγιναν φτωχότεροι, δεν πήγαν να ψηφίσουν και εξέφρασαν έτσι τη δυσαρέσκειά τους. Ή όσοι πήγαν να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, δεν ψήφισαν το κόμμα του Μακρόν, αλλά πήγαν προς την κυρία Λεπέν και προς τον κύριο Μελασσόν. Αυτά όμως δείχνουν ότι γενικά υπάρχει ένα ασταθές πολιτικό περιβάλλον, το οποίο λόγω και του πολέμου γίνεται και συγκρουσιακό. Έχουν δηλαδή αστάθεια και μια, θα έλεγα, συγκρουσιακή πολιτική και πολεμική που απλώνεται στην Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, για τη Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Και αυτά τα σημάδια είναι που πρέπει να μας ανησυχούν και να μας προβληματίζουν. Επίσης να πω κάτι άλλο, το οποίο με έχει ενοχλήσει, ρε παιδιά. Βγαίνουν κάποιοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι δημοσιογραφούντες, κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι υποψήφοι πολιτικοί, εντάξει, οι οποίοι προβαίνουν σε χολερικά, πραγματικά χολερικά σχόλια σε βάρος κατηγορίας ανθρώπων. Δηλαδή, σε βάρος τους παχύσαρκους, κατηγορούν τους παχύσαρκους, τους καραφλούς, τους κοντούς, τους ψηλούς, τους έτσι, τους αλλιώς. Λες και αυτή είναι μοντέλα. Εντάξει, το κωμικό είναι ότι μία δημοσιογράφος η οποία έτσι πρωτοστατεί στις, θα έλεγα, κατακεραυνώνει την παχυσαρκία και η ίδια τάχει τα κιλά της, κοντρούλα είναι, έτσι, ας μην το ξέρει. Τώρα, επίσης, έχουμε ένα φαινόμενο που είναι επικώς απαράδεκτο. Κατηγόρησαν την κυρία Έφη Αχτσιόγλου
διότι λέει, έκανε δηλώσεις, αλλά δεν ήταν στην αισθητική τους. Δεν αναπτύχθηκε στην αισθητική τους. Βγήκε δηλαδή κάπως πρωί η γυναίκα και τα λοιπά και είπε τι ήθελε να πει. Εν πάση περιπτώσει είπε αυτό που ήθελε. Ουδής ασχολήθηκε με το τι είπε, αλλά ασχολήθηκε με την εμφάνισή τους. Δηλαδή βγήκε, λέει, αμακιγιάριστη και κάπως όχι όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα. Τι λέτε. Τι λες, κυρία μου. Τι λες. Ποια είσαι εσύ που θα κρίνεις τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Πώς, από πού, ποιος είναι αυτό το δικαίωμα. Καθένας είναι υπεύθυνος της πράξης του. Ποιος σου είπε ότι εσύ αποτελείς πρότυπο αισθητικής για να κρίνεις όλους τους άλλους. Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι και αυτό είναι ελπιδοφόρο, αυτά τα οποία τρόλαραν μερικοί για την κυρία Τσιόγλου καταδικάστηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, να είμαστε σαφείς. Σήμερα είχαμε μία ακόμα γενοκτονία στο Κουκάκι. Ένας 52χρονος, 52 ετών, μαχαίρωσε την σύζυγό του. Γυναικοκτονία, ναι. Γυναικοκτονία. Δολοφονία γυναίκας, λοιπόν, από τον σύζυγό της, 52 ετών. 41 ετών η δολοφονηθήσα. Λένε ότι, πληροφορίες τώρα, ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι η σύζυγος. Είχε ετοιμάσει την βαλίτσα να σκοτώσει να φύγει. Δεν άντεχε η γυναίκα δηλαδή με αυτόν εκεί. Και φαίνεται είχε δίκιο που δεν τον άντεχε. Και αυτός έκλεινε σκόπιμο να την μαχαιρώσει. Και μάλιστα τηλεφώνησε και στο γιο του και είπε: «Έλα, σκότωσα τη μάνα». Δηλαδή, πώς τα λέτε. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Παίρνει το γιο σου και λες: «Σκότωσα τη μάνα σου, έλα». Είναι τρομερά. Κάτι συμβαίνει πάντως, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Κάτι δεν πάει καλά. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι δολοφονίες στα ζευγάρια ή η βίαιη συμπεριφορά ή η ενδοοικογενειακή βία. Πού οφείλεται, κάτι γίνεται που είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν το πιάνουμε. Και θα πάω σε ένα άλλο θέμα και σε αυτό θα νωρίς ακόμα. Και να τελειώσω με αυτό. Το εξής. Είχαμε τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι, έτσι, χθες και σήμερα. Στο κείμενο των συμπερασμάτων που ομόφωνα, έτσι, υιοθετήθηκε από όλους, καταδικάζεται η συμπεριφορά της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμπεριφορά απαράδεκτη. Και καλούν οι Ευρωπαίοι η Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία των ευρωπαϊκών κρατών. Δηλαδή της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί με αυτούς συνορεύει. Και αυτούς απειλεί. Και τι έγινε δηλαδή. Το σύστημα του Ταγίπ Ερντογάν και η Τουρκία, τις παρενέσεις των Ευρωπαίων, τις έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και βγήκε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Φουάτ Οκτάι, και είπε, ναι τα σκέτα, εάν οι Έλληνες δεν αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά του Αιγαίου, εμείς θα θέσουμε θέμα κυριαρχίας αυτών των νησών. Και μάλιστα ο πρόεδρος Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ετοιμάζεται να πάει στις Βρυξέλλες, στη Μανδρίτη, συγγνώμη, σύνοδο του ΝΑΤΟ, 29-30 Ιουνίου, ήταν η εβδομάδα δηλαδή, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Μαδρίτη, όπου θα καταγγείλει την Ελλάδα και θα απαιτήσει καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Ελλάδας να αποσύρει το στρατό από τα νησιά του Αιγαίου. Αυτά έχουμε μπροστά μας και αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, διότι διαφορετικά δεν μας βλέπω καλά. Τώρα, 2-11-18-60-00-01 στη διάθεσή σας. 2-11-18-60-00-01 στην διάθεσή σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς, στον κυρίαρχο λαό, στους φίλους τηλεθεατές του Blue Sky εδώ
για να λέτε την άποψή σας και ό,τι εσείς νομίζετε ότι πρέπει να ακουστεί από την τηλεοπτική συχνότητα του Blue Sky. Λοιπόν, 2-11-18-60-001, ο λόγος σε εσάς να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και η κυρία Έφη από Κυψέλη έχει το λόγο. Κυρία Έφη, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Καπούση. Γεια σας. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ωραία ανάλυση που κάνετε κάθε φορά στην εκπομπή. Όμως θα ασχοληθώ όχι με αυτά που έχω ακούσει και έχω δει στην τηλεόραση και στον τύπο που έχω διαβάσει. Από μόνη μου όμως έχω και εγώ κάποια γνώμη, όπως όλοι μας έχουμε νομίζω, για το θέμα των εκλογών. Τα κόμματα και της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και της Ελλάσσονος ξεσηκωθήκανε και ξεσηκώσανε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας βγαίνει, αλωνίζει, έχει πάρει σβάρνα όλη την Ελλάδα, βρίζει, κάνει, λέει λόγους διάφορους που ουσία δεν έχουν. Καλά, δεν σέβονται ότι υπάρχουν τόσα θέματα ανοιχτά. Και πάνω απ' όλα, το τουρκικό που έχουμε δίπλα, είναι ώρα τώρα να πάμε σε εκλογές για να δείτε να κερδίσουν. Δεν θα κερδίσει. Και χαζά είναι αυτά που λέει και κάθε βράδυ σε διάφορες τηλεοράσεις που τους καλούν. Είναι βέβαιοι ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Πώς είναι δυνατόν να είναι πρώτο κόμμα και να κερδίσει και να κάνει η κυβέρνηση, αφού οι δημοσκοπήσεις άλλα λένε. Θα ήθελα να το σχολιάσετε, κύριε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Έφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Αντιγόνια από Σεπόλια, σας ακούμε, κύριε. Εγώ, κύριε. Εγώ. Πήγα και έκλεισα τηλεόραση από εκεί που την είχα. Κυρία Αντιγόνη. Μάλιστα. Σας ακούμε. Λοιπόν, έχω ένα σπίτι στο Μενίδη και το είχα βάλει με κάτι Αλβανούς για τον άντρα μου άρρωστο. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα πρόβλημα με το κτηματολόγιο. Μάλιστα. Έχω πληρώσει πολλά, έχω κάνει. Έχει μπει ένας Αλβανός μέσα στο ΚΑΕΚ το δικό μου. Και τον παρακαλάω να πάει να υπογράψει τη δικηγόρο και δεν πηγαίνει. Η δικηγόρο θέλει 500, να τα δώσω. Αν γίνει δικαστήριο θέλει 1500. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα πάρω από αυτό το σπίτι που έβαλε τους Αλβανούς και τα κλέψαν όλα και το σπάσανε γιατί είχαν έναν άντρα ανάπηρο, πέθανε βέβαια και τρέχω και δεν φτάνω. Τι να πρωτομαζέψω από εκεί. Εδώ τώρα εσείς μπορείτε κάπως να με βοηθήσετε. Κυρία Αντιγόνη, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε πολύ ευχαρίστως είναι ναι. Αυτό το θέμα το οποίο τώρα μας παρουσιάσατε. Εμείς ναι. Να το αναδείξουμε όσο μπορούμε τηλεοπτικά. Από εκεί μετά όμως η δική μου, ναι. Αν θέλετε, πρόταση είναι το θέμα αυτό, ναι. Για το θέμα αυτό το οποίο είναι σοβαρό, είναι σοβαρό, δεν είναι απλό θέμα, να απευθυνθείτε στο Δήμο, στην αστυνομία, δηλαδή να κινητοποιηθείτε. Εσείς... Κοιτάξτε, η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Πηγαίνετε, μου λέει, στον Άγιο Παντελεήμονα γιατί κατοικώ στο Σεπόλια. Λοιπόν, δεν μπορεί να σου πω κάτι. Δεν μπορεί, να μου κάνει αυτό. Πρέπει να πάτε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όποιο και αν είναι αυτό, και να κάνετε. Λέει που μένετε. Έχω πάει, ξέρετε τι τρεχάματα έχω κάνει και τι έχω πληρώσει εκεί και τι ταλαιπωρίες. Έχετε κάνει επίσημη καταγγελία και η αστυνομία το αγνοεί. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Επίσημες καταγγελίες και μάλιστα ανήκετε εκεί που μένετε, μου λέει. Ωραία. Και... δεν έχουν κάνει τίποτα. Εδώ είναι, αν θέλετε... Τίποτα δεν έχουν κάνει τίποτα. Μισό λεπτό, κυρία Αντιγόνη, να συνοηθούμε. Έχετε, ναι. Έχετε κάνει στην αστυνομία την καταγγελία, την οποία μας περιγράψετε από λίγο, και ναι. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, έχουν αδρανίσει. Σωστά καταλαβαίνω. Ναι. Έχω πάει και στο κτηματολόγιο του Μενιδίου. Μάλιστα. Αλλά αυτή σου λέει, βάλτε δικηγόρο. Έκανα και τοπογραφικό, έκανα τα πάντα. Ωραία. Είμαι και πολύ δικηγόρος, δεν και η δικηγόρος που έχετε βάλει, τι σας συμβουλεύει να κάνετε, ο δικηγόρος? Τι μου συμβουλεύει, ρώτησα πόσο θα μου πάρει η κυρία η δικηγόρος εκεί. Ναι. Είχα βάλει έναν άλλον, τσίπησε κάτι χρήματα και έκανε πέρα. Λοιπόν, και μου λέει 500, αν έρθω, είναι άλλο όνομα στο ΚΑΕΚ. Στο δικό μου ακίνητο υπάρχει όνομα Αλβανού. Καταλάβατε. Μάλιστα. Και για να βγει αυτό το όνομα, πρέπει αυτός να πάει στη δικηγόρο. Να πει ότι δεν είναι δικό του, έχω 1000 χαρτιά εδώ, το έχω 40 χρόνια και αυτό εκεί πέρα το κίνητο. Μάλιστα. Και μου λέει ναι θα πάω, τον παίρνει η κόρη μου ναι θα πάω, τον ξαναπαίρνω ναι θα πάω και τελικά δεν πάει. Μάλιστα. Τώρα τι λόγους έχει δεν ξέρω. Ωραία. Περιμένει να περάσουν κάποια χρόνια για να το πάρει. Ωραία. Άμα είναι στο κτηματολόγιο, τι ναι. Να σας πω τώρα. Ωραία. Έχω πολύ ταλαιπωρηθεί και έχω δώσει και αρκετά χρήματα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, αυτός σας είπα πριν, να το κυνηγήσει το θέμα όσο μπορείτε πιο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα να έχετε. Ο κύριος, η κυρία Ευθυμία από Πειραιά. Κυρία Ευθυμία, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα
σας. Εγώ θα αναφερθώ για τους Αγίους Ισιδώρους. Θα ήθελα παρακαλώ μια ερώτηση να σας κάνω. Επιτρέπεται ένας παπάς, ας το πούμε ο πατήρ Δημήτριος που είναι εκεί από ό,τι λέγεται, που έχει το τίμιο ξύλο, το τίμιο σταυρό, να αποφασίζει πότε θα βγάλει το τίμιο σταυρό αυτός για να μπορέσει να πάει κάποιος, ας πούμε, να τον από πάνω να διαβάσει μια ευχή. Είναι σωστό αυτό? Εμείς μάθαμε εκ των ομοφυστέρων ότι αυτό είναι κτήμα του βέβαια, γιατί ήταν στη μητέρα του, μητέρα του άφησε, οκ. Okay. Αλλά επιτρέπεται όμως εκκλησία να παίρνουμε τηλέφωνο, να λέμε, ας πούμε, ότι να φέρουμε κάποιον άνθρωπο με το τίμιο ξύλο, έτσι να του βάλετε μια ευχή και να λέει ότι κάποιος άλλος, τώρα παπά, δεν ξέρω τι ήταν ο άνθρωπος, ότι ο πάτερ Δημήτρος αποφασίζει πότε θα βγάλει το τίμιο ξύλο. Λοιπόν, κύριε Ευθύμη, ακούστε να σας πω, για να μην μακρηγορούμε, να είστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στον κύριο με το τίμιο ξύλο. Δηλαδή, αυτοί που υποστηρίζουν ότι κατέχουν το τίμιο ξύλο, πρέπει αυτό το τίμιο ξύλο να είναι μερική τόνη ξύλου, έτσι. Προσέξτε, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ δεν καταδικάζω κανέναν, γιατί δεν έχω αποδείξεις, ούτε καταδικάζω προθέσεις. Απλώς σας λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται με το πιο χυδαίο τρόπο ανθρώπους οι οποίοι είτε για λόγους, θα έλεγα, εκμεταλλεύονται την πίστη τους, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι μια χυδαία ενέργεια από όποιον και να προέρχεται, και γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ επιφυλακτικοί σε όλα αυτά και κατά πόσον αυτό που θεωρεί αυτός ο τίμιον ξύλο είναι εκείνο το ξύλο που θα δώσει η γιατριά σε εσάς και όχι η επιστήμη. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να τα δείτε έτσι λίγο πιο σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, με ενημερώνουν από το control και πρέπει να το πω αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το ξέχασα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στη συχνότητα του Blue Sky είναι ο κύριος Χαλκιώτης. Ο κύριος Χαλκιώτης ασχολείται με αυτά τα θέματα. Με θέματα κτηματολογίου, με θέματα εργασιακά, με θέματα δικηγορικά. Έχει πολλές γνώσεις και μπορεί να σας δώσει και λύσεις, θα έλεγα, αρμοδίως. Είναι αυτή η δουλειά του. Που συνεργάζεται βέβαια και με μια έτσι εξαίρετη δικηγόρο, την κυρία Βουρδούμη. Λοιπόν, ο κύριος... Κύριε Μιχάλη από Εγάλεως, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Θα πω και το επώνυμό μου, γιατί δεν φοβάμαι τίποτα. Λέγομαι Φαρμάκης Μιχάλης και είμαι τέος πρόεδρος των εργαζομένων στο πολεμικό ναυτικό. Μάλιστα, κύριε Μιχάλη. Λοιπόν, ένας φίλος μου, Πόντιος, μου έλεγε ότι όταν στον Τούρκο δίνει τα οπίστια σου, αυτός δίνει τα μπροστά του. Λοιπόν, μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου πούλησε τσαμπουκά στον Τούρκο και κόλωσε. Και όσο για τον Τζογαζόπουλο που όλοι τον ευρίζουν, όλα τα κανάλια, τον Σμπόκο και τον Κώστα τον Καραμαλή, λοιπόν, ήταν οι μόνοι που ακουμπήσανε Ρωσία και αυτό θα πεθάνουν στο τέλος. Λοιπόν, η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, είχα βγει σε ένα πάνελ εγώ στον Παπαγιάννη στο Κόντρα, και είχα πει ότι όλοι οι υπουργοί εθνικής άμυνας πρέπει να πάνε φυλακή. Και με πήρε ο Αβραμόπουλος 10 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λες? Ρωσία είναι Ελλάδα πριν 3 μήνες, του λέω. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν πρέπει να πάνε φυλακή. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να μου φέρει από την Αμερική κάποια πολεμικά καράβια τα οποία ήρθαν με έναν άξονα και φεύγανε από την Αμερική, ξαναγυρνάγανε πίσω. Και όταν ήρθαν στην Ελλάδα μετά από 8 μήνες, ένα χρόνο, πήγαν για παλιοσίδερα. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτό βλέπουμε το πρόβλημα των Τούρκων, υπάρχει. Υπάρχει το πρόβλημα των Τούρκων. Γιατί δεν εξοπλίζανε την άμυνα της χώρας? Παρά μόνο τρώγανε. Και θέλω να τελειώσω. Τα 400 δισεκατομμύρια που κοστάμε στην Ευρώπη, πού έχουν πάει? Καλυτερέψανε τη ζωή του Έλληνα? Πέστε μου, αν καλυτερέψανε. Και τη σύνταξή μου μου κόψανε 900 ευρώ και πεινάμε και υποφέρουμε. Λοιπόν, το τέλος και τελειώνω. Ότι εγώ, εάν μου δώσει το δικαίωμα και αν δεν το κάνω, να με πάρει στόβια. Σε 6 μήνες θα πλημμυρίσω την Ελλάδα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Είμαστε πυγμένοι. Και υποφέρει ο λαός, γιατί παίζουν πολιτικά παιχνίδια όλοι οι πρωθυπουργοί. Και μας δουλεύουν και οι 300. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από Γαλάτσι. Σας ακούμε, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
Εγώ ήθελα να πω για ένα θέμα το οποίο ακούγεται στις τηλεοράσεις και το ξαναλένε, να το καταλάβετε τι θα πω. Που λέει είναι γυναικοκτονία. Κατά τη γνώμη μου, το πάνε οι ηθήνοντες στις τηλεοράσεις και οι εντός παραθέσεως γραμματιζούμενοι. Μάλιστα. Δηλαδή πάντο κάνουν και τις γυναίκες σαν το Ισλάμ. Δηλαδή για ποιο λόγο. Ενώ είναι ανθρωποκτονία, ανθρωποκτονία. Το επίσημο και ο Μπαμπινιώτης, ανθρωποκτονία, το λένε γυναικοκτονία. Δηλαδή η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος, την κατηβιβάζουν δηλαδή, δεν είναι άνθρωπος. Ανθρωποκτονία λέγεται. Ο άντρας λέγεται ανθρωποκτονία. Δηλαδή με τα ίδια τα λόγια υποβιβάζουν τη γυναίκα. Δηλαδή αυτά είναι η θρησκεία που έχει να μην μπαίνει στο ιερό, να μην κάνει εκείνο, να μην κάνει εκείνο. Ο Ιησούς είχε 12 μάτες, δεν είχε γέννητο. Δεν είχε, λέει με πατήρι, ως και Άγιο Πνεύμα. Πού είναι η μήτρη διχάντρη και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή όλες τις θρησκείες και τα κανάλια υποβιβάζουν τη γυναίκα. Αυτό θέλω να πω σαν... Ναι, κύριε Δημήτρη μου. Εντάξει. Είναι άποψη σεβαστή. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει σύγχρονη κοινωνία διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, σε βάρος των φίλων, κάθε άλλο. Μα δομείτε, γινόταν πάντα έτσι. Όχι. Όχι. Παλαιότερα υπήρχαν διακρίσεις και πολύ σημαντικές μάλιστα σε βάρος των γυναικών και οι μεγαλύτεροι, όσοι είμαστε πιο μεγάλοι και ξέρουμε από χωριά τι γινόταν στα χωριά, τι κάνανε οι γυναίκες, πώς δουλεύανε ή στις πόλεις κτλ. Και ούτε καν δικαίωμα ψήφου δεν είχαν μέχρι το 50, νομίζω πότε πήγαν 50 τόσο, για πρώτη φορά επετράπησε οι γυναίκες να ψηφίσουν. Οι γυναίκες πράγματι τις κρατούσαν στο περιθώριο, στο κοινωνικό περιθώριο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύουν αυτά σήμερα όμως. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε. Και ουδείς δικαιούται ή σκέφτεται να μειώσει τις γυναίκες σε οποιοδήποτε τομέα. Αν είναι δυνατόν, έτσι, δεν υπάρχει. Και αν κάπου υπάρχει ακόμα, σωστά είπατε, στις μουσουλμανικές χώρες που οι γυναίκες ακόμα και σήμερα φοράνε μπούρκα και βγαίνουν έξω με τη συνοδεία του άντρα τους, ναι, αυτό είναι διάκριση σε βάρος των γυναικών, την οποία δεν μπορεί κανείς να την υιοθετήσει. Αντίθετα, την καταδικάζει. Δεν είναι σαφή, δεν νομίζω. Ναι. Ο κύριος Απόστολος από Ραφίνα, σας ακούμε, κύριε Απόστολε. Καλησπέρα σας, κύριε Καπότση. Γεια σας. Το Σεπτέμβριο του 1939, ίσως να ήταν 1η Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία. Ναι, καλά θυμάστε. Την ίδια ημέρα, το Ηνωμένο Βασίλειο κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία. Ακολούθησε μία περίοδος επωνομαζόμενη ως ο ψεύτικος πόλεμος, γιατί για περίοδο περίπου ενός έτους δεν είχε πέσει ούτε σφαίρα μεταξύ των δύο αυτών πλευρών, Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας. Έχουμε τώρα την Τουρκία, και για όσους δεν το έχουν καταλάβει είμαστε σε πόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. Έχουμε λοιπόν την Τουρκία να απειλεί με γενοκτονία κυριολεκτικά τους Έλληνες, να απειλεί με ναυτικό αποκλεισμό. Η κόκκινη γραμμή του κύριου Γεραπετρίτη, άκουσον ποια ήταν η κόκκινη γραμμή, τα 6 ναυτικά μίλια να καταρρύπτεται και αυτή και να γίνεται ροζ, καθώς είχαμε τους Τούρκους να φτάνουν 2,5 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, κάνοντας προφανώς εικονικό βομβαρδισμό. Και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας στο εξής. Εάν στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ πήγαινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και προτού πάει είχε ενεργοποιήσει την αεράμινα σε όλο το μήκος και πλάτος της ελληνικής επικράτειας, είχε κάνει αναστολή των στρατιωτικών αδειών, είχε κηρύξει ναύτεξ σε όλο το μήκος και πλάτος του Αιγαίου και έλεγε προτού πάει ότι αυτή τη στιγμή εμείς, σε περίπτωση που δεκτούμε ή οδήποτε πρόκληση από τουρκικής πλευράς, αυτό σημαίνει καθολικό πόλεμο και κύριοι λάβετε τα μέτρα σας. Ποια πιστεύετε θα ήταν η ανταπόκριση, μάλλον θα έπρεπε να το έχει κάνει πρωτού πάει καν στη σύνοδο κορυφής, αλλά λέμε τώρα αφού πέρασε αυτό, ποια πιστεύετε θα ήταν η απόκριση των ατοικών δυνάμεων και των ευρωπαϊκών. Κοιτάξτε να σας πω κάτι τώρα, βάζετε ένα θέμα το οποίο
είναι πάρα πολύ σοβαρό και ξέρετε, αυτά τα σοβαρά θέματα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς με δύο τις κουβέντες. Εγώ όμως παρόλα αυτά θα σας πω το εξής κατά την άποψή μου. Βλέπετε τι γίνεται στην Ουκρανία, το βλέπετε έτσι. Η νατοϊκή Δύση δηλαδή βοηθάει μέχρι ένα σημείο τους Ουκρανούς. Οι Ρώσοι επελάβουν, τους έχουν πάρει φαλάκι τους Ουκρανούς. Έχουν υποθεί οι Ρώσοι και οι Ρώσεις. Όχι, αντίθετα, το αντίθετο έχει συμβεί. Έχει γυρίσει μπούμεραγκ και οι Ρώσοι. Έχουν, ωραία. Λοιπόν, αλλά σας λέω, να σας λέω, σας λέω κάτι άλλο τώρα. Προσέξτε λίγο. Έχουν υποστεί όμως και οι Ρώσοι ή οι Ρώσοι. Ακούστε. Οι Τούρκοι έχουν υποστεί. Οι Τούρκοι, ναι, θα σας πω εκεί. Ένα λεπτό. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωνές στο ΝΑΤΟ οι οποίοι λένε ότι να υπάρξει ένας τρόπος να τα βρούμε με τη Ρωσία. Δεν πήγανε νατοϊκά, δεν πόλεμησαν νατοϊκοί στρατιώτες στο πλευρό του Ζελένσκι όπως του είχαν υποσχεθεί ή όπως ενδεχομένως πίστευε. Ό,τι κάνει το κάνει μόνος του, βεβαίως τον ενισχύει με οπλικά συστήματα η Δύση. Η Δύση, έτσι. Και βέβαια τώρα είναι να τα βρείτε. Σε εμάς η προτροπή και από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα με την Τουρκία είναι να τα βρείτε. Και η ερώτηση η οποία δεν απαντιέται βέβαια είναι η εξής. Που κάνει η Ελλάδα ή που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα προς την Αμερική, προς τον ΝΑΤΟ. Τι να βρούμε ακριβώς. Οι Τούρκοι μας ζητάνε να πάρουμε το στρατό από τα νησιά του Αιγαίου, από τη Ρόδο, το Καστελόριζο, τη Χίο, τη Λέσβο, τη Λίμνο, την Ικαρία. Να τον μαζέψουμε το στρατό. Γνωρίζουμε ότι απέναντι στα μικρασιατικά παράλια υπάρχει η μεγαλύτερη αποβατική δύναμη της Μεσογείου. Είναι η τουρκική στρατιά. Με ειδικές αποβατικές δυνάμεις εκεί. Εάν λοιπόν πάρουμε το στρατό από εκεί, χωρίς να κουνηθούν καθόλου οι Τούρκοι, τα νησιά εκ των πραγμάτων είναι υπομοιρία του τουρκικού στρατού. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο, ακόμα χειρότερο. Ότι αν δεχτεί η Ελλάδα να αποσύρει έστω και έναν στρατιώτη, από μια βραχονησίδα του Αιγαίου, αυτό τι σημαίνει? Ότι η ίδια η Ελλάδα δέχεται ότι είναι προβληματικό το καθεστώς, το κυριαρχικό καθεστώς του Αιγαίου. Δηλαδή, περνάει η απέτηση της Τουρκίας για αποστρατηγικοποίηση των νησών του Αιγαίου σε πρώτο στάδιο και βεβαίως το επόμενο είναι η αμφισβήτηση και η συζήτηση για την κυριαρχία των νησών αυτών. Δηλαδή, αν η Ρόδος, αν το Καστελόριζο, αν η Χίος, αν η Λέσβος είναι ελληνικά ή δεν είναι. Εκεί πάει το θέμα. Και σε αυτή την περίπτωση, τι μας λέει είναι το ΝΑΤΟ, τι μας λένε οι Αμερικάνοι, τι μας λένε, να τα βρείτε, κουβεντιάστε λέει. Καμποδιάστε, να τα βρείτε. Λέει, εμείς δεν θέλουμε. Αυτά λοιπόν σας λέω τώρα, όταν έχει τέτοια αντιμετώπιση η ελληνική κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, δηλαδή υπάρχει σε αυτά τα θέματα όλες οι κυβερνήσεις και καλώς κατά την άποψή μου λένε τα ίδια. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κάτι άλλο, τι να κάνει, να περάσουμε στη φάση το να κηρύξουμε εμείς τον πόλεμο? Πιστεύω ότι η Τουρκία αυτό θέλει. Ποια είναι η άλλη, το άλλο ενδεχόμενο που μπορούμε να κάνουμε? Το είπε σε μια συνέντευξη ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Χατζής ο Φλόρος. Τι είπε? Ότι επειδή οι Τούρκοι μεθοδεύουν σε ένα στρατηγικό επεισόδιο σύντομο, ελεγχόμενο στο Αιγαίο ενδεχομένως, που θα υποχρεώσει την Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου με τους Τούρκους για να συζητήσει θέματα ελληνικής κυριαρχίας, λέει ο στρατηγός, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, το εξής: ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο, η Ελλάδα θα ανταποκριθεί με καθολικό πόλεμο. Αυτό είναι κατά την άποψή μου που μέχρι στιγμής έχει κάπως συγκρατήσει τους Τούρκους. Ο φόβος αυτός. Γιατί εγώ πιστεύω από όσα λίγα ξέρω ότι οι δυνατότητες των ελληνικών όπλων δυνάμεων είναι πολύ σημαντικές και αν η Τουρκία αποτολμήσει να θίξει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με την προβολή της στρατιωτικής πυγμής και ισχύως, τότε η απάντηση θα είναι καταλυτική. Αυτό φοβάται ο Ερντογάν και δεν κάνει το επόμενο βήμα. Νομίζω ότι σας έδωσα ένα περίγραμμα, έτσι. Ο τελευταίος για σήμερα, γιατί νομίζω τελειώνουμε, έτσι, είναι ο κύριος Θανάσης. Από το Καματερό, σας άκουμε και Θανάση. Γεια σας κύριε Χρήστο. Γεια σας, καλά. Θέλω να σας κάνω 2-3 καταγγελίες. Σήμερα πήγα στο ΒΒΕ στο Περιστέρι.
με αναγκάζουν να πάρω ταξί. Μέσα στο λεωφορείο δεν φορούσαν κανένας μάσκα. Μάλιστα. Τίποτα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Αναγκάστηκα να κατέβω, να πάρω το 100 και να βρίζω. Δεν υπάρχει ένας αστυνομικός να μπει μέσα στο αυτοκίνητο να ελέγξει. Τι κάνουνε, πίνουν μπύρες στους δρόμους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα? Βεβαίως, συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή, συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με κάποια ηλικία, με κάποια προβλήματα που πρέπει να μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν με καταλάβατε. Μεγαλύτερος από μένα. Πρέπει να ήταν 80 και δεν είχε μάσκα. Το καταλάβατε. Μάλιστα. Και του έκανα τη συζήτηση και παραλίγο να έρθουμε στα χέρια. Μάλιστα. Και δεύτερο είναι αυτό. Έβαλα ένα τηλέφωνο. Δεν είχα τηλέφωνο και αναγκάστηκα και έβαλα ένα στη Κοσμοτέ. Και μου λέει 23 ευρώ. Και μου έρχεται ένας λογαριασμός 83 ευρώ. 86 και 50, συγγνώμη. Τι κλέφτες είναι αυτοί οι άνθρωποι? Τι είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, μας ακούει στη Vodafone, είπατε? Όχι, στην Κοσμοτέ. Α, στην Κοσμοτέ. Αυτό πήγα, ότι είναι καλύτερη. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Πιστεύω να μας ακούνε, οι κύριοι της Κοσμοτέ και να έχουν εξήγηση να δώσουν, έτσι. Ναι, καλά. Πάει αυτό. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι, μπορεί να βουλιάξει η Ευρώπη για την Ουκρανία? Τελικά τι έχει αυτή η Ουκρανία? Για πείτε μου δηλαδή. Καλό. Πρέπει να πεθάνουμε όλοι για να ζήσουν αυτοί? Λοιπόν, καλά, τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Ωραία, κύριε Θανάση, μου ευχαριστούμε. Καλό τριήμερο να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος. Ναι. Δεν άκουσα. Η κυρία Μαρία από Αργυρούπολη. Σας ακούμε, κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Μαρία. Μα μου μιλάει ο κύριος Καπότσης. Ναι, είστε στον αέρα. Σας ακούμε με πολύ μεγάλη χαρά. Ήθελα να σας πω, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, ναι, ότι έχω ένα γιο που απολύθηκε τέλος του χρόνου. Με ακούει? Ναι, σας ακούω. Τέλος του χρόνου απολύθηκε από μια τράπεζα το παιδί μετά από 13 χρόνια εργασίας και μπήκε βέβαια στο Ταμείο Ανεργίας, αλλά το παιδί, ένας φίλος του είπε και πήγε σε μια ασφαλιστική και γρήγορα κάθισε ένα μήνα κλειστό στο σπίτι, διάβασε, έδωσε εξετάσεις και πέρασε. Και εξασκεί το επάγγελμα και σαν τίμιο παιδί το 1η Μάρτη που έβγαλε την άδεια εξασκήσεως, είπε στον ΟΑΕΔ και έκοψε την εργασία. Και δεν πήρε παρά ένα μόνο επίδομα ανεργίας. Και το ΟΑΕΔ τώρα του λέει να επιστρέψει 1.300 ευρώ. Αυτό είναι σωστό? Αφού μπορούσε βέβαια να το κρατήσει μέχρι τον Απρίλιο. Εγώ του λέω, άσε 2 μήνες, εφόσον δεν παρουσιάσει εισόδημα, μπορεί να βγάλει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Αλλά δεν έβγαζε εισόδημα. Αυτό δεν θα πάτε. Νομίζω ότι θα γίνει. Κυρία Μαρία, μου ακούστε, γιατί τελειώνει και ο χρόνο. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Πρέπει να πάτε εκεί στον ΑΕΔ να το λύσετε. Αυτό, πρέπει να γίνει κάποιο λάθος. Πρέπει να βρείτε τον αρμόδιο υπάλληλο. Αυτά που λέτε τώρα εδώ και καλώς τα λέτε. Πρέπει να πάτε στον αρμόδιο υπάλληλο, γιατί φαντάζομαι πολύ εύκολα θα λύσει το πρόβλημά σας. Διότι εντάξει, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα λάθος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο να έχετε. Κυρίες και κύριοι, ο χρόνος μας εδώ ολοκληρώθηκε. Περνάει γρήγορα ο χρόνος, έτσι. Κάνουμε καλή παρέα, αυτό πιστεύω. Σας εύχομαι ένα υπέροχο τριήμερο. Μάλλον να μην λέμε και υπερβολές. Ένα καλό τριήμερο. Ο Βαγγέλης Σαρής ετοιμάζεται να πει το δελτίο ειδήσεων του Blue Sky, που όπως πάντα είναι ένα έγκυρο και σοβαρό δελτίο ειδήσεων και να το ακούτε. Να είστε καλά. Την άλλη Παρασκευή πάλι εδώ. Γεια σας.